Απειλή για την πολλά υποσχόμενη φετινή παραγωγή και τη Βεντέμα που αναμένεται αποτελεί ο δάκος. Σύμφωνα με το Σύνδεσμο Ελαιουργών Νομού Ηρακλείου, ήδη σε κάποιες περιοχές της Κρήτης έχει καταγραφεί ζημιά και οι παραγωγοί αγωνιούν για τις ελιές τους. Υπάρχουν αυξημένοι πληθυσμοί φέτος στην Κρήτη. Αυτό είναι αλήθεια. Τους έχουν ευνοήσει οι κλιματολογικές συνθήκες και η υγρασία και που δεν έχουμε υψηλές θερμοκρασίες και καύσωνας, κάτι που στην ουσία συνδράμει χωρίς να είναι το βασικό στο καταπολέμηση του δάκου, στο πρόγραμμα καταπολέμηση του δάκου. Δυστυχώς φέτος δεν υπάρχουν αυτές οι αυξημένες θερμοκρασίες. Είμαστε όμως σε εγρήγορση. Υπάρχουν τα φάρμακα, υπάρχουν οι τομεάρχες. Είναι περιοχές όμως που μιλώ και εγώ με πολλούς συναδέλφους παραγωγούς που έχει γίνει ζημιά. Δηλαδή και η παραγωγή θα πρέπει να μην αφήσω να χάσω την παραγωγή, γιατί είναι αμαρτία μια καλή χρονιά να χαθεί και με καλές τιμές. Περιοχή τώρα που μιλούσα προς το Ίνι, προς τη Βιάνο, βόρεια έχουμε πολύ πρόβλημα, βόρεια της Κρήτης πάντα υπάρχει πρόβλημα. Εμάς νότια είναι λιγότερο το πρόβλημα, όχι ότι δεν έχει και εμάς πρόβλημα, και εμάς έχει πρόβλημα, αλλά δεν είναι τόσο έντονο όπως άλλες περιοχές. Σε επιφυλακή βρίσκεται η περιφέρεια Κρήτης λόγω των αυξημένων πληθυσμών δάκου. Το πρόγραμμα καταπολέμησης με δολωματικούς ψεκασμούς συνεχίζεται κανονικά σε όλο το νησί, με τη φετινή χρονιά να χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά καρποφορίας της ελιάς για τις περισσότερες περιοχές, εάν ο δάκος δεν σταθεί εμπόδιο. Στη Σιτία δυστυχώς υπάρχει ένα θέμα που δεν μπορούν να κάνουν και κάλυψη, γιατί στις περισσότερες των περιπτώσεων καλούμε τους παραγωγούς με εγκεκριμένα φάρμακα να κάνουν κάλυψη στις ελιές εάν, προσέξτε, εάν σε συνεννόηση με τους τοπικούς γεωπόνους που προμηθεύονται τα φάρμακα, υπάρχει ανάγκη να ψεκάσουν. Δεν ψεκάζουμε χωρίς να πάμε κάποια δείγματα στον τοπικό γεωπόνο. Θα πρέπει όμως να προσέχουμε κάποια φάρμακα που πιθανόν θα απαγορευτούν και στην Ευρώπη φέτο. Να μην βγάλουμε το λάδι μετά το μολύνουμε με κάποια φάρμακα που απαγορεύονται. Mm-hmm. Υπάρχει πρόβλημα με το δάκο. Θέλει όλοι να είμαστε σε συνεχή παρακολούθηση. Η Αντιπεριφερειάρχης πρωτογενού τομέα ζητά όμως να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους και οι παραγωγοί να ακολουθούν τις συμβουλές που τους δίνονται και να μην το παρακάνουν με το πότισμα. Εάν υπάρχει ανάγκη, ναι, να ψεκάσουν, ναι, με εγκεκριμένα φάρμακα. Και το άλλο που θα πρότεινα στους παραγωγούς, που αυτό βγήκε μετά από την Επιστημονική Επιτροπή, όχι πάρα πολλά ποτίσματα τώρα, για να μην παρεξηγηθεί και να υπάρχει στρεσάρισμα του ελαιοδέντρου, αλλά όχι τόσο πολλά όσο κάνουν, που πολλές φορές ακόμα και τα τρακτέρ δεν μπορούν να μπουν μέσα στο χωράφι και να ψεκάσουν. Αρμόδιες υπηρεσίες και παραγωγοί συνεχίζουν να παρακολουθούν τη δράση του δάκου, ώστε να μην αποτελέσει σημαντικό εμπόδιο για τη σοδιά το επόμενο χρονικό διάστημα.